Γεια σας, κορίτσια. Γεια σου, Δέσποινα. Γεια σου, Δήμητρα. Εγώ, λοιπόν, έχω έρθει εδώ να δω λίγο το κοινό, την Κριτική Επιτροπή. Και είμαι, βέβαια, στο πιο ζεστό σημείο, στους φαν της Eurovision, το Fan Club όλο. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε να κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Κύριε Γιαννόπουλο, πώς ήταν η επιλογή, ήταν δύσκολη? Καλησπέρα, ήταν δύσκολη η επιλογή. Εγώ ήδη είχα μπερδευτεί πριν έρθω για να ψηφίσω, γιατί έβρισκα ότι και τα 7 τραγούδια είχαν κάποιο συν. Είχα επικεντρωθεί ειδικά σε 3 και περίμενα πλέον να κρίνω βλέποντας τη ζωντανή απόδοση και τη σκηνική παρουσία. Και τελικά έβγαλα ένα συμπέρασμα. Και ελπίζω να συμπέφτω και με το υπόλοιπο του κοινού, του ακροατηρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σταματέλου, πιστεύετε ότι η κοινό και η Κριτική Επιτροπή είχαν συμπέσει σήμερα? Δεν νομίζω ότι συμπίπτουν ποτέ. Θα ήταν απόλυτο να το πούμε. Τα νέα παιδιά ενδεχομένως να έχουν μια άλλη διαφορετική αντίληψη. Όλοι νομίζω ότι εδώ απόψε είχαμε τη χαρά να ζήσουμε τη γιορτή του τραγουδιού. Οι τάσεις εκπροσωπήθηκαν όλες. Οπότε όλοι θα ταυτίστηκαν με κάτι που ήταν στην καλύτερη μορφή του. Και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πλέσσα, δεν θα σας ρωτήσω ακόμα, γιατί εσείς θα μας τα πείτε όλα πάνω στη σκηνή. Ο κύριος Ανδρικάκης, πείτε μας, δυσκολευτήκατε? Όχι. Μου αρέσαν όλα τα τραγούδια. Δεν δυσκολεύτηκα όμως. Ήμουν από την αρχή σταθερός και εντάξει, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο γιατί θα τα πει ο κύριος Πρόεδρος τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο κύριος Πυλαρινός, πείτε μου, ήταν άμεσο το αποτέλεσμα? Ήταν γρήγορο για σας? Αμέσως μόλις είδατε την πρώτη παρουσία, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη, την έβδομη, είπατε αυτό θα πω? Δεν είπα ακριβώς έτσι, αλλά... Άκουσα ένα όπα από πίσω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ εντυπωσιάστηκα από τις ερμηνείες των παιδιών. Αυτό πραγματικά δεν το περίμενα τόσο καλά, τόσο καλά δουλεμένα. Τα κομμάτια τα βρήκα το ένα καλύτερο από το άλλο. Για μένα ήταν δύσκολη η επιλογή. Να, και κάποιος που δυσκολεύτηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και τώρα θα πάρω τον κύριο Πλέσσα μαζί μου πάνω, να μας δώσει τον πολυπόθετο φάκελο και να συναντήσουμε τη Ρίκα. Ρίκα, ερχόμαστε. Σε περιμένουμε στη σκηνή. Κύριε Πλέσσα. Ένας θεσμός για να αντέξει τόσα χρόνια γίνεται από μόνο του όταν υπάρχει η δημοκρατική διαδικασία να μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τις επιταγές της εποχής, της μόδας, των τάσεων και τι το σπουδαιότερο όταν αντέχουν αυτά που κάποτε πρωτοβγήκαν να ακούγονται σήμερα, διασκευασμένα ασφαλώς, και να εξακολουθούν να μας θυμίζουν ότι η Eurovision δεν απέκτησε μονάχα 700 εκατομμύρια ακροατές θεατές, αλλά απέκτησε κάτι σπουδαιότερο. Το να υπάρχουν πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, πολύ μεγάλα ονόματα, πολύ σπουδαία τραγούδια που να βγήκαν από αυτή τη διαδικασία σαν τη σημερινή. Είχα τη χαρά να γράψω το πρώτο τραγούδι στο musical της Ρίκας όταν έβγαινε από το Εθνικό Θέατρο. Και δεν είχα τη χαρά παρά να σας γνωρίσω απόψε, κυρία Τζέμι, να σας φιλήσω το χέρι. Έχετε γίνει πράσινη. Εγώ που έχω γίνει πολύχρωμος, γιατί τόση ώρα βλέπω όλες τις τάσεις να αντιπροσωπεύονται και μάλιστα με μια δυναμική που δεν την περίμενα. Όλες οι τάσεις είναι μέσα. Να πούμε όμως ότι το πρώτο μεγάλο μπράβο οφείλεται στο μεγάλο μας σπίτι.
Και αυτό το λέω για την ΕΡΤ που φιλοκαλούσαμε τευτελείας, έκανε ενδεχομένως την ωραιότερη παράσταση απόψε. Μαέστρο, μας βασανίζετε τόσο γλυκά. Τα-τα-τα-τα. Τα-τα-τα-τα. Κράτησα. Έχεις το λόγο μου, δεν ξέρω τι λέει μέσα. Δεν ξέρει κανείς. Άνοιξε. Εγώ προσπάθησα κάτι να ρωτήσω, δεν μου είπαν τίποτα. Εσύ το ανοίγεις. Το πράσινο δωμάτιο, τι λέει. Εγώ το... Το πράσινο δωμάτιο, ο νικητής. Λέγε. Γιώργος Αλκαίος. Όπα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πρόεδρο και την Επιτροπή και όλους εσάς που ψηφίσατε. Έχουμε το νέο τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Φέτος, στο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχόμαστε στον Γιώργο καλή επιτυχία. Γιώργος Αλκαίος and Friends. Όπα! Τους περιμένουμε. Τους περιμένουμε. Πριν ανέβουν στη σκηνή για να μας τραγουδήσουν το τραγούδι που κέρδισε απόψε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να συγχαρούμε τους συμμετέχοντες, όλες τις συμμετοχές που παρουσιάστηκαν, να χειροκροτήσουμε το απίθανο κοινό των Eurofans.